μου και ειδικά πείτε μου, μου λέει πως ήρθε ΕΔΕ από ψηλά και έχει δει πως ορμάστε για τεκοιμότητα. Εγώ ως την αρχή γέλασα κύριε Δαμιανίδη. Δεν το πίστευα. Λέω πλάκα μου κάνετε, υπάρχουν κάμερες εδώ. Δεν λιτάσω. Θέλω να μου παραμέσως το όχρο και την αστυνομική σου αυτότητα. Μου λέει και δεκτά για ποιο λόγο. Μου λέει υπέγραψες αυτό το έγγραφο και πάρε την ΕΔΕ στα χέρια σου να διαβάσει όλη την δημιουργία. Μα θέλω σοφ. Βάζω κύριε Δαμιανίδη την υπογραφή μου και ακούς να είσαι έτοιμος. Ακούω. Εγώ δηλαδή ένα παλικάρι, μάχημος, σε όλα να μην έχω δώσει δικαίωμα ένα χρόνο σχεδόν στην αστυνομία 10 μήνες και ακούστε από τι χρειάστηκαν τα fake news και δώσανε τροφή για σκέψη στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Γράφω και έγραφα μέσα στην ΕΔΕ ότι την ημέρα της Κυριακής είχα προβεί μία ανάρτηση στην οποία είχε κάνει εγώ ένα βίντεο κύριε Δαμιανίδη αναφερόμενος με κάποιους χομπολιστικούς χαρακτηρισμούς για ένα προσωπικό μου ζήτημα και έναν πρώην κολλητό μου. Στο οποίο το είχε κάνει δημόσια διότι ήθελα να δημιουργήσω ένα beat για τις προβολές και για να γεννάσω μου. Σωστά. Μάλιστα. Ποτέ δεν είχα αναφέρει κανένα όνομα και ποτέ δεν είχα ούτε φωτογραφίσει ούτε ήθελα να δείξω κάποια αρχή. Και ακούσα τα φέρνει μιλήκανε για να με κάνουν εμένα τον αποδιοποπέο τράγο. Βγήκε α πούμε μια συγκεκριμένη σελίδα, α μην αναφέρω το όνομα δημόσια, αλλά θα το κοινοποιήσω στο ίδιο σελίδα μου σύντομα, σήμερα κιόλα, και έγραφε. Ο Ποκέτης, ο αθεόμετρος, ζητήκανε για να με κάνουν εμένα τον αποδιοποπέο τράγο. Βγήκε, ας πούμε, μια συγκεκριμένη σελίδα, ας μην αναφέρω το όνομα δημόσια, αλλά θα το κοινοποιήσω στο ίδιο σελίδα μου σύντομα, σήμερα κιόλας, και έγραφε. Σκοτς και δέος, ο Ποκέτης, ο αθεόμετρος, υπουργός Ελλάδας. Και το ήθελα αυτό μέσα στην ΕΔΕ, παθαίνω σοκ. Πάω κάτω τις γραμμές και γράφω μετά από τρεις σειρές. Χωρίς ως όσο να μην μπορώ να τον κατονομάτι. Και παθαίνω σοκ και γελάω, ρε παιδιά μου, μόλις δε ΕΔΕ, για ένα αστείο βίντεο που κάνω και ένα φίλο μου. Και το fake news έχει γίνει. Πάω και έγραφα μέσα στην ΕΔΕ ότι την ημέρα της Κυριακής είχα προβεί σε μία ανάρτηση στην οποία είχε κάνει εγώ ένα βίντεο κύριε Δαμιανίδη αναφερόμενος με κάποιους χομπολιστικούς χαρακτηρισμούς για ένα προσωπικό μου ζήτημα και έναν πρώην κολλητό μου. Στο οποίο έγραφα μέσα στην ΕΔΕ ότι την ημέρα της Κυριακής είχα προβεί σε μία ανάρτηση στην οποία είχε κάνει εγώ ένα βίντεο κύριε Δαμιανίδη αναφερόμενος με κάποιους χομπολιστικούς χαρακτηρισμούς για ένα προσωπικό μου ζήτημα και έναν πρώην κολλητό μου. Στο οποίο έγινε κύριε Δικτά πείτε μου, μου λέει πως ήρθε ΕΔΕ από ψηλά και έχει δει πως ορμάστε για τεκοιμότητα. Εγώ ως την αρχή γέλασα κύριε Δαμιανίδη. Δεν το πίστευα. Λέω πλάκα μου κάνετε, υπάρχουν κάμερες εδώ. Δεν λιτάσω. Θέλω να μου παραπέρα τι έγινε κύριε Δικτά πείτε μου, μου λέει πως ήρθε ΕΔΕ από ψηλά και έχει δει πως ορμάστε για τεκοιμότητα. Εγώ ως την αρχή γέλασα κύριε Δαμιανίδη. Δεν το πίστευα. Λέω πλάκα μου κάνετε, υπάρχουν κάμερες εδώ. Δεν λιτάσω. Θέλω να μου παραπέρα.